Και πάμε τώρα στα κατεχόμενα και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση του καθεστώτος να απαγορεύσει στους πρατηριούχους εφοδιασμό Ελληνοκυπρίων με καύσιμα. Ήδη γύρισαν την πλάτη στην απαγόρευση, δεν υπάκουσαν στην διαταγή αυτή. Η Χατιτζέ Κέρλο θα μας πει περισσότερα. Χατιτζέ. Καλησπέρα, Εμιλία. Να κάνουμε ένα αρχή πριν πάμε στις αντιδράσεις με μια νέα εξέλιξη, όπου και έχει αυξηθεί εκ νέου το καύσιμα πριν από λίγο, Εμιλία, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μέσα σε μια ώρα έχει αυξηθεί γύρω στις 10 σεντ και ανήθεν από τις 9,14 τουρκικές λίρες το λίτρο στις 10,37, δηλαδή περίπου 68 σεντ. Και όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται η αγωνία με τα καύσιμα, με το φαΐ Σουτζόγλου να τηλεφωνεί στα πρατηρία και να παρακαλεί να μην προμηθεύουν τους Ελληνοκυπρίους. Ωστόσο, τα πρατηρία, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των Ελληνοκυπριών. Όσον παρακολουθούσαμε σήμερα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, σχεδόν όλα τα πρατηρία συνεχίζουν κανονικά να προμηθεύουν τους Ελληνοκύπριους, αλλά ταυτόχρονα, Εμιλία, να ανησυχούν, γιατί δεν γνωρίζουν τι θα γίνει όταν τα αποθέματα καυσίμων θα τελειώσουν. Οι δηλώσεις του Σουτζόγλου ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους, που χαρακτηρίζουν την κίνηση του αυτή ρατσιστική. Σε ευχαριστώ, Χατιτζέ.